Σε καλό δρόμο και μάλιστα πριν τι εθνικέ εκλογέ, φαίνεται να οδεύει το υπόλοιπο 30% των αποζημιώσεων του φοιτικού κυρίω κεφαλαίου από το 2018 για του αγρότε. Είναι μία ανάσα για του παραγωγού. Ευελπιστούμε αυτή η πληρωμή να γίνει την τελευταία Παρασκευή πριν από τι εκλογέ. Με το αποθεματικό του ΕΛΓΑ να μειώνεται εξαιτία των ακραίων καιρικών φαινομένων, η τροποποίηση του προπολογισμού του 2019 ήταν μονόδρομο για την κάλυψη του ελλείμματο τη τάξη των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τροποποιήθηκε ε, ο προϋπολογισμός του 2019 που ανέρχεται στα 210 εκατομμύρια ευρώ από το περιβόριο το αποθεματικό που έχουν ο ελγά στα χέρια του, των αγροτών θα παρθούν 30 εκατομμύρια ευρώ. Το 30% αφορά ζημίες που προήλθανε στον αμπελώνα επιτοπλίστων, αλλά και φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, αλλά στον αμπελώνα επιτοπλίστων του 2018 με τις βροχοπτώσεις που είχαμε το μήνα Αύγουστο και Ιούλιο. Οι καταστροφικές βροχοπτώσεις αυτές διαλύσαν κυριολεκτικά τον κριτικό αμπελώνα, είτε αυτό λέγεται σταφυδοποιήσιμο αμπέλι, είτε επιτραπέζιο, είτε και Ο φορέας θα καταβάλει τα ποσά άμεσω μετά την έγκριση από τα συναρμό αρμόδια Υπουργεία, δίνοντα μεγάλη οικονομική ανάσα στου πληγέντε αγρότε. Την περιμένουμε πώ Είναι μια ανάσα. Είναι μια μεγάλη ανάσα στι παραγωγού, όλου που ζορίζονται οικονομικά. Η πληρωμή του 30% είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα, ειδικά για τον Αμπελουργό που καταστράφηκε πέρυσι και έχει μια δύσκολη σεζόν να αντιμετωπίσει φέτο. Την ίδια ώρα, η αισιοδοξία επικρατεί για το μέρο των καλλιεργειών που σώθηκε μετά την έντονη ανεμοθία και τη χαλαζόπτωση που έπληξαν την Κρήτη τον Ιανουάριο και παρά την αύξηση συμπτωμάτων περονόσπορου στα μπέλια. Τα σταφύλια που έχουν σωθεί είναι καλά. Δηλαδή, όσα σταφύλια δεν χτυπηθήκαν από τον περονόσπορο και έχουν σωθεί, είναι καλά. Είχαμε ένα έντονο χειμώνα που είχαμε πολλέ βροχοπτώσει. Επομένω, τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια όσο αφορά την ξηρασία δεν τα αντιμετωπίζουμε για το 2019. Είναι καλή χρονιά στο κομμάτι του νερού φαίνονται τα σταφύλια καλά προ το παρόν αυτά που μείνανε, γιατί είχαμε ζημιά και από τον αέρα που χάσαμε ένα μέρο τη παραγωγή. Καλύτερα από πέρυσι. Ε, λόγω των καιρικών συνθηκών, καλύτερα, ο χειμώνα μα πήγε καλύτερα. Ε, έχουν παραπάνω βροχές, ε, τα σταφύλια τα επιτραπέζα βαδίζουν ωραία στην ώρα. Ε, ευελπιστούμε σε μια καλή σεζόν. Ε, ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή βεντέμα, μια καλή χρονιά για τον Αμπελουργό, γιατί τα τελευταία χρόνια το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο τον ακολουθάει και δεν έχει δει άσπρη μέρα. Ο Ελγά που καλείται ήδη να αποζημιώσει και τις καταστροφές του 2019 διανύει μια από τις δυσκολότερες οικονομικά χρονιές του.